Κύριε Γιουμπινσκά, γεια σας. Με το 2022 να φτάνει στην εκνοή του και κλείνοντας 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, θα κάνουμε σήμερα μια επισκόπηση στα ιστορικά γεγονότα της εποχής με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου του Γιώργου Καραμπελιά από τις εναλλακτικές εκδόσεις με τίτλο 1909-1922 Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα. Το βιβλίο διαθέτει πλήθος στοιχείων αποχαρακτηρισμένων εγγράφων και ιστορικών αρχείων που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης για την ιστορική αλήθεια που καταθέτει. Εν τούτοις παρουσιάζει την γεωμετρία της πολιτικής και της ιδεολογικής σκέψης της εποχής. Τα δεινά προκάλεσε η θανατική, για να μην πω αιμονική πίστη σε αυτές φέροντας τον διχασμό και παράλληλα ανοίγει τις δυνητικές προεκτάσεις και τα ωφέλη που θα μπορούσαμε να είχαμε αν σε κρίσιμα σημεία, ιστορικά εκείνη τη περίοδου, είχαμε κάνει στρατηγικές επιλογές και όχι τακτικές. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χαίρομαι πολύ να μιλάμε μαζί. Το αυτό. Κύριε Καραμπελιά, το βιβλίο είναι πολύ δύσκολο να παρουσιαστεί μέσα σε 30 λεπτά που είναι και το στίχημα που έχουμε βάλει. Θα προσπαθήσουμε όμως συνοπτικά, μέσα από γέφυρες. Θέλω λοιπόν να μας πάτε ιστορικά από την μεγάλη ιδέα στην εθνική άμυνα. Και επειδή το έχετε στοιχειοθετήσει με τρία πρόσωπα, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, θέλω να μας πείτε πώς φτάσαμε στο Ουδί. Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι όταν λέμε μεγάλη ιδέα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά την ιδέα της ενοποίησης των Ελλήνων σε ένα ενιαίο έθνος κράτος. Αυτό επειδή το πρώτο ελληνικό έτσι κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε, περιλάμβανε ένα μικρό μόνο μέρος του έθνους, τοποθετήθηκε πάλι ότι θα πρέπει η Ελλάδα να συμπεριλάβει το σύνολο των εδαφών ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που κατοικούσαν Έλληνες, και αυτό ήταν μια μεγάλη ιδέα, όπως το εξέφρασε ο Ιωάννης Κολέτης. Βέβαια, έτσι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή υπάρχει από πολύ παλιά, όταν έλεγαν οι Έλληνες πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, όταν ο Ρήγας έφτιανε τη χάρτα στην οποία περιλάμβανε το σύνολο των εδαφών στα οποία κατοικούσαν Έλληνες και τη Μικρά Ασία και την Κρήτη και όλες τις περιοχές. Το ίδιο έκανε η Φιλική Εταιρεία, ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι που ανακαλύφθηκε το 19ο αιώνα. Απλώς το 19ο αιώνα μπήκε ως πρόταγμα γιατί υπήρχε ήδη ένα ελληνικό κράτος και έμπαινε ο στόχος του ξεσηκωμού ή της ενοποίησης των υπολείπων. Η Κρήτη, από την οποία προέρχεστε, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην επιβεβαίωση αυτής της ιδέας, διότι παρότι στην Επανάσταση του 21 έκανε ένα φοβερό αγώνα, ο οποίος δεν τονίζεται όσο πρέπει, δηλαδή η Επανάσταση του 21 στην Κρήτη, έτσι με δύο φάσεις που ιτήθηκαν στην πρώτη ξανά νέα περίοδος, ουσιαστικά είχαν νικήσει όταν τέλειωνε, απλώς οι Εγγλέζοι και οι λοιποί δεν θέλανε να περιληφθεί η Κρήτη στο νέο ελληνικό κράτος. Αυτό είναι η μεγάλη ιδέα. Δηλαδή, και γι' αυτό το βλέπουμε σταδιακά, πρώτα οι Άγγλοι θα υποχρεωθούν μετά από το τεράστιο κίνημα, γιατί πολλοί λένε πως έδωσαν οι Άγγλοι, μας παραχώρησαν οι Άγγλοι τα Επτάνησα. Δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Ήταν τόσο ισχυρό το ριζοσπαστικό κίνημα στα Επτάνησα που υποχρεώθηκαν να τα παραχωρήσουν στην Ελλάδα. Η Θεσσαλία, η Ήπειρος ακολούθησε έτσι το 1881 από τον Κουμουνδούρο. Είπατε, Καποδίστρια, Κουμουνδούρος, Βενιζέλος, κορύφωση, που συμπυκνώνουν και συνδυάζουν δύο χαρακτηριστικά. Και τον πατριωτισμό και την ανάγκη εθνικής ολοκλήρωσης και τον εξυγχρονισμό των δομών του κράτους. Τα τελευταία χρόνια, σε μια στρεβλή, ακριβώς λόγω της
άσχημης κατάστασης στην οποία βρισκόταν η χώρα μας, αυτά τα δύο πράγματα πηγαίνανε χώρια. Εξυγχρονισμός και εθνική πολιτική εμφανιζόταν ως αντίθετα. Δηλαδή οι εξυγχρονιστές κατηγορούσαν τους άλλους ως εθνικιστές και οι οπαδοί των εθνικών δικαίων δικαίως έλεγαν τους άλλους εθνομηδενιστές. Αυτές οι τρεις προσωπικότητες συνενώνουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Για να πάμε τώρα στο Βενιζέλο, για να τρέξουμε λίγο. Επειδή υπήρχε αδιέξοδο στο ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897, όπου ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός με άμεση ευθύνη της ηγεσίας και ιδιαίτερα του διάδοχου τότε Κωνσταντίνου, που ήταν αρχιστράτηγος, υπήρξε για όλα αυτά τα χρόνια μια μεγάλη αναταρχή και στο στράτευμα και στο λαό, και επειδή στο μεταξύ οι Τούρκοι είχαν κάνει την επανάσταση τη λεγόμενη των Νεοτούρκων το 1908, τα πράγματα είχαν αρχίσει να επισπεύδονται και να επιταχύνονται στα Βαλκάνια. Επομένως, ταυτόχρονα υπήρχε το κριτικό ζήτημα που είχε ξαναμπεί μετά την επανάσταση του Θερίσου με μεγαλύτερη επίταση, άρα η Ελλάδα ήταν όριμη για μια επανάσταση. Και αυτή ήταν η επανάσταση του 1909, του στρατιωτικού συνδέσμου. Δύο πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως έλεγε ο Γεώργιος Φιλάρετος, έτσι, ο πρώτος εκδότης του Ριζοσπάστη. Ο Ριζοσπάστη ήταν μια πατριωτική δημοκρατική εφημερίδα μέχρι το 1919. Ο Γεώργιος Φιλάρετος που την ίδρυσε έλεγε ότι θα πρέπει, επειδή έχει σαπίσει το κέντρο, η Αθήνα, θα πρέπει να ενώσουμε την Ελλάδα με την Κρήτη, όχι την Κρήτη με την Ελλάδα. Και αυτό μερικούς μήνες πριν την επανάσταση στο Γουδί και την έλευση του Βενιζέλου στην Αθήνα. Πριν να φτάσουμε εκεί, δύο πράγματα. Για τη μεγάλη ιδέα θέλω να κάνω μια αναγωγή στο σήμερα. Σήμερα για μεγάλη ιδέα μιλάει και η Αλβανία. Για μεγάλη ιδέα μιλάνε και οι Τούρκοι μέσω του νεοοθωμανισμού. Ποιες είναι οι διαφορές? Η μεγάλη ιδέα των Αλβανών και των Τούρκων έχει μέσα της την έννοια της εδαφικής επέκτασης. Δηλαδή οι Αλβανοί θέλουν να ενσωματώσουν τις περιοχές τις αλβανικές, όπως το Κωσυφοπαίδιο, σε ένα ενιαίο κράτος, και πιθανότατα σε κάποια στιγμή αυτό θα συμβεί, διότι πια το Κωσυφοπαίδιο έχει γίνει. Αυτό το λέω γιατί σήμερα υπάρχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας που μιλάει για μεγάλο ιδεατισμό όταν μιλάει για εθνικές ιδέες. Ναι, το ζήτημα είναι ότι αυτές είναι αστείες αντιλήψεις, διότι μέχρι το 1920, μέχρι το 1922, όλοι οι Έλληνες μίλαγαν για μεγάλη ιδέα. Η διαφοροποίηση, εκτός από ελάχιστος, η διαφοροποίηση ήταν το πώς την έβλεπε κανείς. Δηλαδή, ο Μεν Βενιζέλος και εκείνη η αντίληψη, όλο το μέτωπο στο οποίο έτσι συμπεριλάμβαναν και η τότε αριστερά, με τον Κλινό, το Σκληρό, το Γιαννιό, τον Πλάτωνα Δρακούλη, τον εκδότη του συνέχεια γι' αυτό. Όλοι αυτοί ήταν μαζί με τον Βενιζέλο και έβλεπαν την ολοκλήρωση μέσα από τον μόνο πραγματικό δρόμο, δηλαδή την ενοποίηση σε ένα έθνος κράτος. Δηλαδή η Μικρά Ασία, τουλάχιστον η Δυτική Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη, η Ανατολική Θράκη, να ενταχθούν σε ένα ενιαίο ελληνικό κράτος. Άλλοι έλεγαν, ναι, μεγάλη ιδέα, αλλά με ελληνοοθωμανική συνεργασία. Ένα βυζαντινό πολυεθνικό κράτος, ας πούμε, όπως έλεγε ο Ίων Δραγούμης. Αλλά κανείς δεν αρνιόταν ότι το πρόταγμα είναι η μεγάλη ιδέα. Επειδή ιτήθηκε το 1922 και αποδόθηκε εκ των υστέρων μετά το 1930-1940 η ήττα στην ίδια την προσπάθεια και όχι στην αποτυχία της, φτιάχτηκε από την αριστερά ιδιαίτερα, την κομμουνιστική αριστερά, από την υπόλοιπη, η
αντίληψη ότι μεγάλη ιδέα και μεγάλο ιδεατισμός είναι κάτι το αρνητικό. Έτσι διεστράφει η πραγματικότητα, ενώ η μεγάλη ιδέα ήταν το όραμα της Ένωσης των Ελλήνων. Η συνέχεια του 21 δηλαδή, η ολοκλήρωση του 21 εννοείται. Εννοείται, διότι το 21 έφτανε μέχρι το Σπερχιό, το ελληνικό κράτος, ακριβώς λόγω των εμφυλίων. Όπως λέει ο Κολοκοτρώνης, τους δύο πρώτους χρόνους πήγαμε καταπληκτικά και αν συνεχίζαμε θα φτάναμε στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και ίσως και στην Κωνσταντινούπολη, λέει ήδη ο γέρος Φωμοριά. Αλλά μετά λέει άρχισαν οι εμφύλοι, τα περιγράφει πολύ ωραία κιόλας και μείναμε εδώ που μείναμε. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε, η Κρήτη παίζει αποφασιστικό ρόλο, οι κρητικές επαναστάσεις, ιδιαίτερα του 1866-67, έπαιξε αποφασιστικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, έχουμε την προσπάθεια ολοκλήρωση μεγάλης ιδέας. Μεγάλη ιδέα ήταν ο Παλαμάς, μεγάλη ιδέα ήταν ο Καβάφης. Η γενιά του 30, κάντε αναφορά στο βιβλίο σας για τη γενιά του 30, στο πώς, ας πούμε... αυτό θα το δούμε. Η γενιά του 30, τι λέει, ότι αφού χάσαμε τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, και τη χάσαμε διότι διώχθηκαν πια οι ελληνικοί πληθυσμοί ή εξοντώθηκαν. Επομένως, για πρώτη φορά στην ιστορία 3.000 χρόνων δεν υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί σε αυτή την περιοχή. Τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι, είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τη λογική της μεγάλης ιδέας στο εσωτερικό του υπαρκτού ελληνικού κράτους. Άρα, να κάνουμε το ελληνικό κράτος όχι ένα μίζερο κρατήδιο το οποίο μετράει μόνο σύμφωνα με τα σύνορά του, αλλά με τα σύνορα της καρδιάς του, που λέει ο Ερντογάν. Δηλαδή, έτσι, αστειεύομαι, αυτοί το χρησιμοποιούν και θέλουν να γυρίσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εμείς που έχουμε τέτοια πολιτιστικά και ιστορικά σύνορα, το λέμε μεγάλο ιδεατισμό. Γι' αυτό είμαστε στην κατάδια που είμαστε. Κύριε Καραμπελιά, για να κλείσουμε το θέμα της μεγάλης ιδέας, εκείνη την περίοδο, πρέπει να πάμε δηλαδή χρονικά το 9 και μετά, σε διεθνές επίπεδο ήταν βολικές συγκυρίες, δηλαδή ευνοούσαν την ολοκλήρωση της μεγάλης ιδέας. Για πρώτη φορά είχαμε συγκυρίες ευνοϊκές, γιατί επί παραδείγματι η Κρήτη με τόσες επαναστάσεις δεν την άφηναν οι μεγάλες δυνάμεις με τίποτα, διότι θα άλλαζε έτσι όλη την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ιδιαίτερα δε προτού πάρουν την Κύπρο, την ήθελαν ως βάση τους για όλη την περιοχή. Την Κρήτη ακόμα δεν την αφήνουν οι μεγάλες δυνάμεις. Περίοδο. Μετά το 1910, ίσως και λίγο πιο πριν, ακριβώς γιατί οι Τούρκοι φαινότανε, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν προς Γερμανούς, εξάλλου οι Γερμανοί τους βοήθησαν στην πρώτη γενοκτονία των Αρμενίων, ήδη παλιότερα, ήδη είχαν φτάσει στο σιδηρόδρομο μέχρι τη Βαγδάτη, Βερολίνο-Βαγδάτη. Επομένως, είχε φανεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στρίβει προς τη Γερμανία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι πιο διορατικοί Εγγλέζοι, αλλά και Γάλλοι πολιτικοί, είδαν ότι πια ο μόνος δρόμος είναι να συμμαχήσουν με τις δυνάμεις των υπόδουλων στους Οθωμανούς λαούς, τους Άραβες, όλες οι αραβικές περιοχές, έτσι, μέχρι την Αίγυπτο, σήμερα δεν το ξέρουμε, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Συρία, ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εξετάζοντας όλα αυτά που λέτε, κανείς μπορεί να μεταφράσει και συμπεριφορές στη σύγχρονη πολιτική σκηνή διεθνώς. Βεβαίως, διότι αυτή η συγκυρία τότε που μας έδωσε τη δυνατότητα να κινηθούμε και οι μεγάλες δυνάμεις μας πρόσφεραν ακόμα και ήδη από το 14-15 έλεγαν στην Ελλάδα ότι Μικρά Ασία, Βόρειος Ήπειρος και Κύπρος, λένε οι Άγγλοι, για πρώτη και τελευταία φορά.
Άρα έχουμε μια ευνοϊκή διεθνή συγκυρία μέσα στην οποία μπορούμε να κινηθούμε. Σήμερα έχουμε μια διεθνή ευνοϊκή συγκυρία αντίστροφης κατεύθυνσης όμως. Δηλαδή, σήμερα δεν πρόκειται για την απελευθέρωση των αλήθρωτων αδερφών, πρόκειται για την διατήρηση του ελληνισμού στα εδάφη του. Απλά και σήμερα η Τουρκία, επειδή έχει συγκρουστεί σε μεγάλο βαθμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη και κυρίως με τη Γαλλία, που αποτελεί το Ισλαμικό φόβητρο για την Ευρώπη, έχει πάλι μία συγκυρία ευνοϊκή για μας ή ακόμα και τους Άραβες που λέμε η Αίγυπτος, έτσι, είναι δυνάμεις που συνηγορούν με την Ελλάδα στις σημερινές συνθήκες. Άρα, από μια αντίστροφη πλευρά, δηλαδή απέναντι στον νεοθωμανικό επεκτατισμό, έχουμε μια ευνοϊκή συγκυρία αντίστασης. Να παρατηρήσω τώρα κάτι σε αυτό, να κάνω μια παρένθεση ότι για το βιβλίο, ότι το βιβλίο δεν είναι μια παρουσίαση γραμμική ιστορικών γεγονότων, ερμηνεών, προσώπων με αριθμούς. Επειδή έχετε και την πολιτική σκέψη, αυτές οι αναγωγές τώρα που κάνετε φαίνουν στο βιβλίο από το χθες, το σήμερα και πώς μεταφράζονται συμπεριφορές. Να γυρίσουμε όμως στην ιστορία. Ο στρατιωτικός σύνδεσμος πριν να φτάσει στο Βενιζέλο είχε προσπαθήσει να επιλέξει άλλους πολιτικούς. Βεβαίως. Και το Γούναρ είχε προσεγγίσει, γιατί ο Γούναρ ήταν νέος πολιτικός τότε και εμφανιζόταν ως ανανεωτικός. Εκεί εξάλλου τον προσέγγισε, αρνήθηκε και εκεί κρίθηκε οριστικά έτσι, η μετάπτωσή του στο ολιγαρχικό στρατόπεδο. Στη συνέχεια ο Γούναρης θα προσπαθήσει να γίνει ο ηγέτης και ο αρχηγός, γι' αυτό λέγαμε Γουναρική, έτσι, του αντεπαναστατικού στρατοπέδου, που έλεγε ότι όχι, δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στον πόλεμο, όχι, πρέπει να αρκεστούμε σε αυτά που έχουμε. Από εκεί βγήκε, αυτή ήταν που έβγαλαν και το σύντζιμπα Ίκαδε και η μικρά αλλά έντιμος Ελλάς, που την πρότεινε τότε ο Γιώργος Βλάχος και ο Γουνάτς, ότι καλά είμαστε εδώ, αυτό που λέει ο Βενιζέλος μικροελλαδισμό. Τους λέει, κύριοι, χαρακτηρίζεσαι, μάλιστα μιλώντας με τον Γούναρη και με άλλους στο ράλι, από μικροελλαδισμό. Δηλαδή, θα πρέπει να ρωτάμε, λέει, σήμερα με τη λογική σας, τους γείτονες, πόσα θα μας πάρουν και τι θα μείνει. Και ότι η Ελλάδα, λέει, θα φτάνε μέχρι το Στριμώνα, σύμφωνα με τη δικιά σας λογική. Εκφράζονται σε αυτά τα δύο πρόσωπα που λέτε, δηλαδή στον Κωνσταντίνο ο ελλαδισμός, στον Βενιζέλο ο ελληνισμός, αυτή η σύγκρουση συνεχίζεται μέχρι που φτάνουμε σε ένα κομβικό σημείο. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα κομβικά σημεία του βιβλίου, γιατί έχετε σταθεί ιδιαιτέρως. Ένα κομβικό σημείο το οποίο έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και χώρο του βιβλίου σας, είναι η Καλλίπολη. Βάλτε μας μέσα στην ιδέα, μέσα στο περίγραμμα. Καλλίπολη, από τη μάχη της Καλλίπολης που τελικώς ο Τσόρτσιλ και οι Άγγλοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν την Καλλίπολη την άνοιξη καλοκαίρι του 1915. Όλη αυτή η ιστορία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα. Γιατί? Διότι πριν, ήδη από το καλοκαίρι, αλλά ας πάμε από το στις αρχές του 1900, ήδη από το καλοκαίρι του 14, το καλοκαίρι του 14 εξάλλου αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, σιγά σιγά προτείνουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι στους Έλληνες. Κύριε Γραμπελιά, πριν να φτάσουμε στο καλοκαίρι του 14 όμως, έχουμε την πολιτική του Βενιζέλου που φέρνει τις επιτυχίες με τους Βαλκανικούς πολέμους και είναι μια όρημη κατάσταση, έτσι. Ναι, και εκεί είναι που γίνεται, αν θες, και η κριτική που κάνω εγώ στο Βενιζέλο, ότι στην προσπάθειά του να συνενώσει τους Έλληνες, έτσι, ήρθε σε συνδιαλλαγή με το παλάτι πέρα από εκεί που θα έπρεπε, έτσι νομίζω, και ξανάφερε τον Κωνσταντίνο, που τον είχε διώξει
ο στρατιωτικός σύνδεσμος το 1909, η επανάσταση στο Βουδί, είχε ως βασικό όρο να φύγει ο Κωνσταντίνος από το στρατό. Ο Βενιζέλος τον επανέφερε μέσα σε μια λογική καταλλαγής και έγινε πάλι αρχιστράτηγος. Οπότε έχουμε δύο πολέμους αμέσως μετά, έτσι τον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό, τους οποίους κερδίζει η ιδιοφυΐα του Βενιζέλου. Ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος ήθελε να πάει προς το βορρά όταν περάσαμε έτσι τα παλιά σύνορα πάνω από τη Θεσσαλία, στο μοναστήρι, και του έστειλε τηλεγράφημα ο Βενιζέλος ότι σε διατάσσω να βαδίσεις προς τη Θεσσαλονίκη τώρα, διότι πράγματι αν καθυστερούσαμε μία μέρα, ήδη τα βουλγαρικά στρατεύματα είχαν αρχίσει να μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Και εάν είχαν μπει στη Θεσσαλονίκη και είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα την παίρναμε πίσω. Γιατί? Διότι οι Βούλγαροι δεν θα έκαναν δεύτερο πόλεμο. Τη Θεσσαλονίκη θέλανε. Εάν την είχαν καταλάβει, δεν θα είχαμε την ευκαιρία, όπως δόθηκε μετά με το δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, που οι Βούλγαροι στράφηκαν εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας, διότι θεωρούσαν ότι δεν είχαν πάρει αυτά που τους άρμοζαν. Ως τη μεγάλη στρατιωτική δύναμη των Βαλκανίων, όπως εμφανιζόταν με 300.000 στρατό. Ενώ εμείς είχαμε μόλις, με μεγάλες προσπάθειες του Βενιζέλου, από τις 60.000 φτάσαμε τις 130 στην πρώτη φάση. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, προσπαθώντας να βρει μια ισορροπία με το παλιό πολιτικό σύστημα, επαναφέρει τον Κωνσταντίνο, αλλά έτσι, αυτό λέω, δημιούργησε τους όρους του διχασμού. Γιατί? Διότι όταν έχεις δύο κεφαλές, διότι ο Κωνσταντίνος κέρδισε μεγάλη έγκλη ως αρχιστράτηγος και έτσι είχες δύο κεφαλές. Την πολιτική ηγεσία, που δεν ήταν μόνο πολιτική γιατί παρενέβαινε και στα στρατιωτικά το Βενιζέλο, και από την άλλη το παλάτι ως ανεξάρτητο πόλο. Η ύπαρξη δύο πόλων σε μια ιστορική περίοδο επαναστατική οδηγεί αναπόφευκτα, το έχουμε δει στην ιστορία σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε σύγκρουση. Επομένως, εγώ γι' αυτό λέω ότι ο Βενιζέλος εκεί έκανε ένα λάθος προσπαθώντας να συνδυάσει τα συνδύματα. Αλλά ας πάμε... 1914, Καλλίπολη. Ναι. Πάμε λοιπόν στην Καλλίπολη, γιατί είναι αποφασιστική σημασία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το κομβικό σημείο και το θεωρεί και ο Ιωάννης Μεταξά. Θα διαβάσω μετά μια φράση. Στην Καλλίπολη, λοιπόν, τι είναι η Καλλίπολη? Βλέπουν οι Αγγλογάλοι και οι Ρώσοι, έτσι, οι οποίοι σημειωτέων εκείνη την περίοδο οι Ρώσοι, για να έχουμε μια εικόνα, είχαν φτάσει μέχρι την Τραπεζούντα, είχαν καταλάβει τη Βόρεια Μικράσια, ότι το εμπόδιο για να παίρνουν, για να εφοδιάζει το Ρώσικο στρατός, ήταν τα στενά. Εφόσον τα στενά τα κατήχαν οι Τούρκοι και οι Γερμανοί, ήταν αδύνατο να περάσουν έτσι. Δεν υπήρχε η παράκαμψη μέσω Αλεξανδρούπολης, όπως γίνεται σήμερα. Τότε ήταν υποχρεωτικά να περάσουν από τα στενά. Άρα θεωρούν, ο Τσόρτσιλ που ήταν αρχηγός του Ναυαρχή, έτσι, ήταν υπουργός ναυτικών, και οι υπόλοιποι, ότι πρέπει να καταληφθούν τα στενά και άρα και η Κωνσταντινούπολη, διότι αν έτσι, η κατάληψη των στενών σήμαινε κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, για να μπορέσουν να εφοδιάζουν τους Ρώσους και επομένως να ουσιαστικά να αποκόψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από τη Γερμανία. Αυτό ήταν μεγάλη κίνηση, έτσι, ήταν διακύβευμα πολύ μεγάλης σημασίας, και επειδή δεν είχαν πεζικό, στρατιωτικές δυνάμεις, ζήτησαν από την Ελλάδα να αναλάβει αυτή την παρουσία της στρατιωτικής στην Καλλίπολη, αυτοί θα είχαν το ναυτικό, και ως αντάλλαγμα έλεγαν ότι θα πάρτε τη Βόρειο Ήπειρο, τη Μικρά Ασία, και έδιναν οι Άγγλοι και την Κύπρο. Γράφει τότε ο Βενιζέλος, είναι το μεγαλύτερο όνειρο του ελληνισμού εδώ και χιλιάδες χρόνια, μας δίνεται μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία.
και πείθει προς στιγμή μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου και το 1915 και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήδη ξέρουμε ότι είναι γερμανόφιλος, όπως και όλο το περιβάλλον του. Δηλαδή ο Μεταξάς, η γυναίκα του είναι αδερφή του Κάιζερ, έχουν σπουδάσει όλοι στις στρατιωτικές ακαδημίες της Γερμανίας, είναι ένα γερμανόφιλο κομμάτι. Αυτό εξάλλου προκάλεσε και τον διχασμό. Έτσι, το ότι χωρίστηκαν δύο στρατόπεδα, το ένα στρατόπεδο της Αγγλίας και της Γαλλίας μας έδινε την δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεγάλης ιδέας, η άλλη, το άλλο στρατόπεδο, επειδή η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν με τους Γερμανούς, μας έδινε αντίθετα την απόλυτη υπόσχεση ότι θα μας παίρνανε και αυτά που είχαμε. Διότι συμμαχούσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Βουλγαρία με τους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν και ο Κωνσταντίνος είχε γράψει μάλιστα τότε ότι μου προτείνουν τόσο φοβερά πράγματα να πενταπλασιαστεί, έλεγε, δεν ήταν τόσο η Ελλάδα, και εγώ να φανεί ότι επειδή είμαι με τον Κάιζερ δεν θα το κάνω, και προς στιγμή είχε καμφθεί από τον Βενιζέλο. Εξάλλου ο Βενιζέλος είχε φοβερή ρητορική δυνότητα και μεγάλη ικανότητα να πείθει. Είχε πειστεί και τότε εμφανίζεται ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, άλλο λάθος του Βενιζέλου. Έτσι. Τότε θα περάσουμε στα λάθη του Βενιζέλου, με αυτό το σημείο που λέτε τον Μεταξά. Αρχηγός του επιτελείου λέει, εγώ παρετούμε, είμαι ενάντια στο να γίνει αυτό, δεν πρέπει να το κάνει. Ταλαντεύεται ο Βενιζέλος και λέει, θα κάνουμε συμβούλιο στέματος για να αποφασίσει. Δηλαδή, όλοι οι πρώοι πρωθυπουργοί. Στο μεταξύ στέλνει μια επιστολή ο Κάιζερ στον Κωνσταντίνο. Στις 17 είναι αυτά που λέω. Στις 20 έρχεται η επιστολή που λέει ότι, αγαπητέ μου Τίνο, μαθαίνω ότι θες να κινηθείς προς την Καλλιπόλη. Τα ξέρανε, γιατί τους τα λέγανε όλοι αυτοί. Τη συνεργαζόντουσαν με την γερμανική πρεσβεία. Και επειδή οι Τούρκοι θα μπορούσαν να κρατήσουν την Καλλιπόλη εάν δεν συμμετείχε η Ελλάδα, το λέει ανοιχτά. Σε καλό να μην το κάνεις. Έτσι γίνεται το συμβούλιο του στέματος, γίνονται δύο διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Αποφασίζουν ότι θα πρέπει να κινηθεί και ο Κωνσταντίνος το αρνείται. Από εκεί αρχίζει ο διχασμός. Ο Βενιζέλος παραιτείται. Αρχίζει η πρώτη διαμάχη. Γίνονται νέες εκλογές το Μάιο του 2015. Αυτό είναι Φεβρουάριο, έτσι. Νέες εκλογές το Μάιο, αλλά ξαναγυρίσουμε στην Καλλιπόλη. Από όλα τα στοιχεία που έχουμε και τα λέει ο αρχηγός του τουρκικού στρατού, ο Γερμανός Λίμαν φον Σάντερς, ότι οι Τούρκοι ήθελαν να μεταφέρουν και τον Σουλτάνο στην Ανατολική Οχθή, να εγκαταλείψουν την περιοχή και δεν ήθελαν να οχυρώσουν την Καλλιπόλη. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Βενιζέλος, ότι σήμερα η Καλλιπόλη είναι ανοχήρωτη, τα έλεγε και ο Κάιζερ, ήταν ουσιαστικά περίπατος εκείνη τη στιγμή. Αυτό τι θα σήμαινε? Πρώτον, όπως λέει ο Λόιντ Τζορτ και ο Βενιζέλος, ο πόλεμος θα συντομευόταν για δύο χρόνια. Διότι θα κοβόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Ρώσοι έπαιρναν το 50 με 60% πριν από τον πόλεμο των εφοδίων τους, μέσα από τα στενά, από τα Δαρδανέλη. Καταλαβαίνουμε τι σήμαινε τώρα που το βόρειο μέτωπο ήταν κλειστό, γιατί πολεμούσε με τους Γερμανούς σε όλο το βόρειο μέτωπο η Ρωσία. Η Ρωσία θα είχε εφόδια, η Τουρκία θα είχε μείνει εκτός του πολέμου και θα διαμελιζόταν και ο πόλεμος... Άλλαζε δηλαδή η παγκόσμια ιστορία με αυτό. Άλλαζε η παγκόσμια ιστορία. Δεν θα είχε γίνει καν η Μπολσεβίκη Επανάσταση. Δηλαδή, άρχισε μία κίνηση του Μεταξά, εντάξει, μέσα στις συγκυρίες, έτσι, είχε και άλλες δυνάμεις για να μπορέσει να το περάσει, για να ανατραπεί κάτι το οποίο δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα, αλλά την παγκόσμια ιστορία. Καθυστερούν λοιπόν δύο μήνες, δεν συμμετέχει η Ελλάδα, δεν τα καταφέρνει
η Αγγλία και η Γαλλία στην Καλλιπολή, είχαν φέρει και Αυστραλούς, έχουμε δει και τα έργα, έτσι, Καλλιπολή και άλλα τέτοια. Για μια μέρα βέβαια. Αν επέμεναν μια μέρα θα είχαν υποχωρήσει οι Τούρκοι, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Κεμάλ, ο οποίος ήταν αξιωματικός στην Καλλιπολή, αναδεικνύεται ως τον υπερασπιστή της Καλλιπολής. Από εκεί έτσι ανατέλει το άστρο του Κεμάλ. Και η Ελλάδα, αντί να προχωρήσει νικηφόρα στη συνέχεια των Βαλκανικών πολέμων, μπαίνει πρώτον σε διχασμό και μεταβάλλεται σε κλωτσοσκούφι των μεγάλων δυνάμεων. Τι εννοώ? Ναι, διχασμός. Πρώτον, γίνονται δεύτερες εκλογές το Μάιο του 2015. Τις ξανακερδίζει ο Βενιζέλος. Και μάλιστα με ερώτημα συμμετοχή στον πόλεμο και συνδρομή στη Σερβία, που ήταν, είχαμε υποχρέωση να συνδράμουμε τη Σερβία, γιατί είχαμε υπογράψει σύμφωνο, έτσι, σύμφωνο αμοιβαία συνδρομής. Και σαν κερδίζει τις εκλογές, καθυστερούν να του δώσουν την κυβέρνηση, ήταν και άρρωστος ο Κωνσταντίνος κάποιους μήνες, παίρνει την κυβέρνηση τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη τον ξαναδιώχνει ο Κωνσταντίνος. Γιατί είχε τη δυνατότητα, όπως είπε κιόλας, σε ό,τι